Η Κύπρος εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη χωρίς όρους αλληλεγγύη προς την Ουκρανία, προτείνοντας παράλληλα την υποχρεωτική αναδιανομή και επανεγκατάσταση των Ουκρανών προσφύγων. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς συμμετείχε στο 6ο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Το δραματικό κάλεσμα από την Μολδαβία για επανεγκατάσταση προσφύγων θεωρώ ότι αναδεικνύει και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόταση που η Κύπρος κατέθεσε για υποχρεωτική και όχι προαιρετική μετεγκατάσταση και ανακατανομή. Έχουμε υποστηρίξει ακόμα το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική πλατφόρμα στην οποία να γίνει καταγραφή όλων των Ουκρανών προσφύγων, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη και στα θέματα της μετεγκατάστασης αλλά και στα θέματα της αλληλεγγύης. Ο Νίκος Νουρίς σημείωσε πως η διάθεση 17 δις ευρώ από αδιάθετους πόρους προς όλα τα κράτη-μέλη για κάλυψη των αναγκών θα βοηθήσει στην προσπάθεια διαχείρισης των ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά.